Το τι γίνεται μετά θα το συζητήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Καλό Δημητρίου. Καλό φίλο και συνάδελφο, το Δημήτρη του Αλφα Σπορ. Καλημέρα Δημήτρη Δημητρίου. Καλημέρα. Και έτσι για να σε βάλουμε λίγο στο κλίμα, ήδη έχουμε ακούσει δηλώσεις του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της Λαμίας, του κυρίου Πανουργιά Παπαϊωάννου, και του Μεγαλομετόχου και Προέδρου της Λάρισας, του κυρίου Κούγια. Έχουμε αναφερθεί στα άρθρα 17, 18 και 21, οπότε έχουμε βάλει τους ακροατές έτσι στο όλο παιχνίδι. Απλά τις εκτιμήσεις θέλουμε, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, τι βλέπεις να γίνεται. Τι προμηνύεται. Λοιπόν, τα πράγματα είναι μάλλον λίγο πολύ αναμενόμενα από τη στιγμή που υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές στο φύλλο αγώνος. Από τη στιγμή λοιπόν που το φύλλο αγώνος αναφέρει παράβαση του άρθρου 17 παράγραφος 2, εκεί τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε ένα μηδενισμό για την ΑΕΛ και ήττα στα χαρτιά με 0-3 και ένα πρόστιμο από 8 μέχρι 40.000 ευρώ. Τι γίνεται τώρα. Η υπόθεση θα πάει φυσικά στον αθλητικό δικαστή. Και ο δικαστής θα πρέπει να εφαρμόσει τον κανονισμό και εκείνος είναι που θα βγάλει την απόφαση. Ενδεχομένως η απόφαση αυτή να πάει και σε δεύτερο βαθμό. Θα κριθεί και σε δεύτερο βαθμό. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Έχουμε τέλος πάντων την πλευρά της ΑΕΛ η οποία έχει κάνει και μια σχετική ανακοίνωση λίγο πριν τα μεσάνυχτα όπου λέει ότι κακώς υπάρχει αναφορά και από το διαιτητή και από τη διοργανώτρια δηλαδή τη Super League 1 για την επίκληση του άρθρου 17 του ΚΑΠ. Θα έπρεπε να είναι το άρθρο 18 το οποίο δεν επιφέρει καμία ποινή. Θέλω να το επισημάνω αυτό. Αναφέρεται σε άλλα πράγματα. Φυσικά αυτό θα το κρίνει ο δικαστής και οι δικαστές, τα αρμόδια όργανα, τα δικαιοδοτικά. Αλλά από τη στιγμή που το φύλλο αγώνος έχει συγκεκριμένη αναφορά, δεν μπορώ να δω πώς αυτό το πράγμα θα μπορέσει να αλλάξει. Το θεωρώ πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο, τέλος πάντων, να μπορέσει να αλλάξει αυτό. Νομίζω η άποψή μου είναι ότι υπήρξε ένα ρίσκο από την πλευρά της ΑΕΛ, δηλαδή να βάλει μετά την γνωστοποίηση ότι υπήρχε της αυτό το πρόβλημα δελτία, ναι. Με τα δελτία και την ανάκληση, υπήρχαν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος λοιπόν ήταν από τη στιγμή που μια ομάδα είχε τη δυνατότητα να έχει 12 ποδοσφαιριστές, έστω κι αν οι τρεις ήταν τερματοφύλακες από τους 12, να κατέβει με μια ενδεκάδα η οποία εντάξει θα είχε μέσα δύο τερματοφύλακες, ένας θα έπαιζε τερματοφύλακας, ένας θα έπαιζε σε κάποια άλλη θέση, ένας ακόμα θα ήταν στον πάγκο και θα έπαιζε το παιχνίδι. Οριακά μεν, αλλά θα το έπαιζε, διότι ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να ξεκινάει το ματς με τουλάχιστον 9. Λοιπόν, έτσι το μάτι θα γινόταν. Αλλά με μια ομάδα αποδυναμωμένη απολύτως και σε ένα κρισιμότατο παιχνίδι που είχε να κάνει με την παραμονή φυσικά, στη μεγάλη κατηγορία. Φυσικά. Εδώ, λοιπόν, πόσο ανταγωνιστική θα μπορούσε να ήταν. Όχι. Δεν θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αλλά δεν θα έχανε τον αγώνα στα χαρτιά με 0-3 όπως πάει να γίνει τώρα. Ή όπως θα γίνει τώρα σε ένα χρονικό διάστημα αλφα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή η διαδικασία δεν θα κριθεί ούτε αύριο ούτε μεθαύριο τέλος ειδικά. Ναι. Λοιπόν, θα πάει στον αθλητικό δικαστή και μετά θα έχει τη δυνατότητα να επισυμβάλει την ποινή. Ωστόσο, στον αντίλογο, όποια απόφαση πάρει ο αθλητικός δικαστής. Στον αντίλογο, Δημήτρη μου, θα έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον να διεκδικήσει την διεξαγωγή του αγώνα είτε με την Επιτροπή Διοντολογίας, μέσω της Επιτροπής και της απόφασης δηλαδή, είτε δεν ξέρω μέσω των άλλων βαθμίδων της αθλητικής δικαιοσύνης. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένα ρίσκο. Το ρίσκο είναι λοιπόν η πιθανότητα να καταφέρεις να αποδείξεις ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει η πετιότητα δική σου για το ότι δεν γίνεται το μάτς, για να μπορέσεις να το διεκδικήσεις σε δεύτερο χρόνο μέσα από κανονικές συνθήκες. Λοιπόν, η επιλογή της ΑΕΛ και ενός
ανθρώπου που ξέρει και πάρα πολύ καλά νομικά και είναι στην πιάτσα που λέμε την προσφυγική πάρα πολλά χρόνια. Μιλάω για τον Αλέξη Κούγια, ήταν αυτή. Φυσικά είναι σεβαστή, εκείνος είναι ιδιοκτήτης, εκείνος έχει και την ευθύνη της επιλογής αυτής, οπωσδήποτε. Εντάξει, εμείς αυτή τη στιγμή κρίνουμε τα πραγματικά περιστατικά και τα πραγματικά περιστατικά έχουν να κάνουν με το τι αναφέρει το φιλοαγώνας. Λοιπόν, Δημήτρη, το φιλοαγώνας, ναι, έχει δοθεί στη δημοσιότητα και μιλάει για απαιτειότητα της Λάρισσας. Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε μια... εκτίμηση. Όχι, θα έχουμε μια εκπληκτική ανατροπή των δεδομένων για να επαναληφθεί ο αγώνας από τη στιγμή που με σαφήνεια στο φύλλο αγώνος αναφέρεται μέχρι και ο κανονισμός που έχει παραβιαστεί. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν αναφέρεται κάτι συγκεκριμένο και θα έρθει ο δικαστής να κρίνει και να αποφασίσει για ποιο άρθρο υπάρχει παράβαση και με βάση το άρθρο αυτό να αποφασίσει το οτιδήποτε. Εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο και κρίνω ότι η θέση της Λάρισσας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια, πρόσεξε όμως εδώ. Συγγνώμη, τα μισό λεφτάκι. Στο γήπεδο, ως παρατηρητής διαιτησίας, ήταν και ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ, ο κύριος Κλάτεμπεργκ δηλαδή. Και φαντάζομαι ότι υπήρξαν διαβουλεύσεις, αυτό το ανέφερε και ο κύριος Κούγιας, και του διαιτητή, του κύριου Κουτσιάφτη δηλαδή, και με τον επικεφαλής της διαιτησίας στην Ελλάδα. Εκτιμώ και με την διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου, την ΕΠΟ δηλαδή. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Παιδιά, ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν αποφασίζει ο διαιτητής για το μέλλον του αγώνα, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, αποφασίζει ο αθλητικός δικαστής. Άρα λοιπόν το κατηγορητήριο που θα συντάξει ο αθλητικός δικαστής, με βάση τα κάποια άρθρα του ΚΑΠ, θα δούμε, θα διαφανεί τουλάχιστον το μέλλον αυτής της συνάντησης. Γιατί μπορεί να γράφει πετιότητα της Λάρισσας ο διαιτητής, ωστόσο όμως ο αθλητικός δικαστής δεν είναι δεσμευμένος να υιοθετήσει αυτή την, τα γραφόμενα του διαιτητή. Ασχέτως αν είναι στο φιλαγόνος. Αλλιώς δεν θα πήγαινε στο αθλητικό δικαστή, νομίζω το φιλαγόνος. Δηλαδή, θα αποφάσισε το ο διαιτητής τι θα γίνει η συνάντηση. Θα αξιολογήσει και το τι προηγήθηκε σχετικά με την ανάκληση των δελτίων. Δηλαδή, όφιλε, ας πούμε, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Επιτροπή Μεταγραφών, να ενημερώσει τη Λάρισα για την οφειλή αυτών των 24.000 ευρώ και από εκεί και ύστερα να εξοφλήσει ή όχι. Η ΕΠΟ λέει ότι ενημέρωσε. Η Λάρισα λέει ότι δεν ενημερώθηκα. Υπάρχει ένα παιχνίδι εδώ. Προφανώς και υπάρχει ενημέρωση από πριν. Το θέμα είναι, ενημερώθηκε πότε, πόσες ώρες πριν. Ενημερώθηκε μία ή δύο το μεσημέρι και ο αγώνας ήταν στις 5 και 4. Ναι. Αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Και κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Εφόσον υφίσταται αυτή η δυνατότητα να εξοφληθεί, ας πούμε, η επιταγή 75 ημέρες μετά την λήξη της, τότε εφόσον συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει η δυνατότητα της ανάκλησης των δελτίων. Θα μπορούσε η εξόφληση να γίνει δηλαδή 75 μέρες μετά τη 19η Ιανουαρίου. Να υιοθετήσει την κυβερνητική οδηγία. Αυτό είναι. Ακριβώς, ναι. Θα πρέπει να μην μπερδεύουμε ορισμένα πράγματα. Η Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών είναι μία άλλη ιστορία. Ο αθλητικός δικαστής είναι μία άλλη ιστορία που θα κρίνει για ποιους λόγους δεν διεξήχθη ο αγώνας, αλλά ο αθλητικός δικαστής δεν θα έρθει ξεκάρφωτα να πάρει μία απόφαση. Θα στηριχθεί σε ένα ποσοστό συντριπτικό στα γραφόμενα στο φύλλο αγώνος. Δηλαδή όχι ως προς το τι λέει ο διαιτητής αν πιάνει δεν η κρίση του, ναι. Με υπαιτιότητα, αλλά με το τι αναφορές υπάρχουν, τα στοιχεία που παραθέτει ο διαιτητής και γράφει στο φιλαγόνα και σε ποια άρθρα θα πρέπει να κινηθεί για την εφαρμογή του κανονισμού. Εκεί λοιπόν είναι το μυστικό και γι' αυτό λέω ότι από τη στιγμή που υπάρχει σαφής αναφορά συγκεκριμένου άρθρου παράβασης, γι' αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια εντυπωσιακή ανατροπή και να έρθει ο αθλητικός δικαστής και να πει, δηλαδή να μην λάβει υπόψη του το φιλοαγώνος, καταλάβατε, που είναι και το πιο
σημαντικό ανέκαθεν σε τέτοιες περιπτώσεις το τι αναφέρει το φυλαγόνος και να πάει μόνος το αθλητικός δικαστής και να κρίνει τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό έχει, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχει συμβεί, πάντως αυτές οι φορές που έχει συμβεί, καθ' υπέρβαση δηλαδή του φυλαγόνος να έχουμε μια διαφορετική απόφαση του αθλητικού δικαστή, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, εντάξει, οι οποίες δεν αποτελούν τον κανόνα. Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Δημήτρη, το λέω έτσι όσο πιο κομψά μπορείς. Γλυκά μπορώ. Ναι. Επειδή τέθηκε ζήτημα ότι και στα προσεχή παιχνίδια της Λάρισσας οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, οι 10 δηλαδή, των οποίων ανακλήθηκαν τα δελτία, θα παρατάσσονται, θα είναι στην 11 κτλ. Ωστόσο, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι καταβλήθηκαν τα χρήματα αυτή τη οπλή των 24.000 ευρώ. Αυτή η καταβολή έρει την όποια απαγόρευση και ανάκληση των δελτίων ή αυτή συνεχίζει να υφίσταται? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι για πριν δεν ναι. τίθεται και να θέμα. Κλείσουμε με αυτό, να κλείσουμε. Συγγνώμη, επειδή έχουμε θέμα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, Δημήτρη. Ωραία. Ερασπορ 101,8. Για πρώιμη και μεγάλη παραγωγή, με κορυφαία ποιότητα και χαμηλή υγρασία, σπείρε ελπίδα και αρμονία. Δώσε ελπίδα στο ελληνικό βαμβάκι. Σπύρου. Μαζί καλλιεργούμε ένα καλύτερο μέλλον. Για τα πριν ποιότητας και χαμηλής υγρασίας, ζητήστε πληροφορίες στους κατατόπους συνεργάτες μας. Ακούτε Ερασπορ. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Δημητρίου και πάλι. Δημήτρη, ας ακούμε. Έχεις ξεκινήσει έτσι σε αυτό το ερώτημα που τέθηκε για τη μελλοντική χρησιμοποίηση των παικτών των λοιπόν, οποίων τα δελτία ανακλήθηκαν. Ναι, έλεγα ότι πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε, δεν ισχύει τίποτα για το τι είχε προηγηθεί. Δηλαδή θα μπορεί να υπάρξουν ομάδες και από ό,τι μαθαίνω τέλος πάντων θα υπάρξει τέτοιο θέμα, ότι για το παρελθόν, για προηγούμενους αγώνες. Τέτοιο πρόβλημα η ΑΕΛ δεν έχει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για την καταβολή και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, είναι θέμα το οποίο θα το κρίνει πάλι η Επιτροπή με τα νέα στοιχεία και ενδεχομένως εκεί το πρόβλημα να λυθεί. Και ίσως να υπάρχει μια κεντρική απόφαση από Super League και Διοίκηση ΕΠΟ για να ξεκαθαριστεί το τι ισχύει και τι δεν ισχύει σχετικά με τις μεταχρονολογημένες επιταγές. Αν θα παραταθούν τα 75 μέρες, όπως λέει η κυβερνητική οδηγία ή όχι. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο προς το δημόσιο, εάν θα εφαρμοστεί προφανώς και σε επίπεδο εταιρικό. Ναι, και αν δεν ξέρω αν υπάρχουν αναλογίες, Δημήτρη μου, γιατί το επικαλέστηκε αυτό κάποια στιγμή και ο κύριος Κούγιας για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, εκεί που δεν υπήρχαν τα δελτία υγείας των ποδοσφαιριστών του δικεφάλου του Βορρά, το παιχνίδι έγινε κανονικά. Ήταν άλλη περίπτωση. Η ΑΕΚ δεν έκανε ένσταση. Είναι δελτία εκεί, ήταν η ΑΕΚ αλλιώς. Ήταν άλλη περίπτωση εκεί. Πάμε. Εκεί είναι το άρθρο 18, είναι άλλη περίπτωση. Είναι αυτό που επικαλείται η πλευρά της ΑΕΛ, ότι θα πρέπει να κριθεί με βάση το άρθρο 18 και ότι κακώς έχει πει με το άρθρο 17 σε αυτή τη διαδικασία. Το άρθρο 18 είναι τελείως διαφορετικό και δεν επιφέρει ποινή. Οπότε αυτό είναι κομβικό νομίζω το σημείο, εντάξει. Αθλητικός δικαστής, το κομβικό σημείο για να δούμε τελικά ποια θα είναι η τύχη αυτού του αγώνα. Καλή σου μέρα, Δημήτρη Δημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ, Δημητρή. Καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Ήταν ο Δημήτρης Δημητρίου, ο διευθυντής του asports.gr.